Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. Άρα, Εύα, αυτό ήταν. Ετοιμάζεσαι κιόλας να τα παρατήσεις. Εδώ είσαι. Γύρισα νωρίς. Σου τηλεφωνούσα, αλλά μάλλον δεν τ' άκουγες. Είχαμε κάτι σκηνικά στο σπίτι. Και το ξέχασα στο θόρυβο. Ξεσηκώθηκε πάλι, μικρή. Με φώναξε η μάνα μου, μπας και τη συνεφέρω. Φοβερή έμπνευση. Θυμώνει ο Ταύρος και του φωνάζει στο κόκκινο πανί. Και τι έγινε? Το αναμενόμενο. Τα έβαλε πάλι μαζί μου και ησύχασε. Δεν την αδικώ όμως αυτή τη φορά. Ερωτεύτηκε έναν άντρα και αυτός παντρεύτηκε την αδελφή της. Δεν είναι και λίγο. Εφηβικοί έρωτες. Ξέρεις πώς είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η μάνα μου κοντεύει να σαλτάρει. Γιατί τώρα η μικρή δεν θέλει να κάνει την επέμβαση. Τέλος πάντων, ας πούμε κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να μεταφέρω την τρέλα και σε αυτό το σπίτι. Έφευγες. Πού να πάω? Δεν ξέρω. Βρήκα μια βαλίτσα μέσα. Α, μάζευα κάποια ρούχα για το καθαριστήριο, αλλά με πήρε η μητέρα μου και με έκοψε. Τι έχεις εσύ? Τα δικά μου. Το κόκκινο πανί που λέγαμε. Με τη δουλειά. Θα χάσουμε κι άλλο παιδί και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν το αντέχω άλλο αυτό, ρε γαμωτό. Κάτι πρέπει να κάνω. Θα μιλήσω πάλι στο Μάνο. Είσαι σίγουρος ότι φταίει αυτός? Απόλυτα. Τότε ίσως πρέπει να του μιλήσεις. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια, αν και δεν καταλαβαίνει από αυτά ο Μάνος. Δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Άρα τι? Άρα το μόνο που μένει, αν δεν με ακούσει, είναι να δώσω στη δημοσιότητα τα στοιχεία που έχω. Νικόλα, δεν μιλάς σοβαρά. Αν κάνεις κάτι τέτοιο... Αν κάνω κάτι τέτοιο, ίσως αναγκαστεί να σταματήσει. Νικόλα... Μιλάμε για παιδιά, Εύα. Παίρνεις το λαιμό του μικρά παιδιά. Μέχρι τα άκρα θα φτάσω. Και ακόμα παραπέρα χρειαστεί. Και όσο για τη Μαρίλια, άστο σε μένα. Θα της μιλήσω εγώ και θα βρούμε άκρη. Εσύ κοίτα τις δουλειές σου. Πήγαινε τα ρούχα στο καθαριστήριο και όλα τα άλλα θα τα κάνω εγώ. I will.
just for wishes and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. Εδώ είσαι. Πού να είναι? Τι είναι όλα αυτά? Τι νόμιζες? Μόνο εσύ θα κάνεις ετοιμασίες. Ωραία όλα αυτά. Και εσύ ακόμα ωραιότερη. Οπότε πώς πάει? Εγώ ετοίμασα το πρώτο μας δείπνο, εσύ ετοιμάζεις το τελευταίο? Γιατί το λες αυτό τώρα? Ερωτευμένος είμαι, Εύα, όχι βλάκας. Πριν λίγες ώρες ετοίμασες τη βαλίτσα σου να φύγεις. Τι θες να σκεφτώ? Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Τι θα μου πεις τώρα, για καθαριστήρια και τέτοια? Είπαμε, Εύα. Αλήθειες μόνο. Ωραία, λοιπόν. Την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν έτοιμη να φύγω. Και γιατί δεν έφυγες? Έχει σημασία. Για μένα μεγάλη. Αποφάσισα ότι θέλω να το παλέψω. Γι' αυτό τα τραπέζια και οι ετοιμασίες. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα τα καταφέρω. Αλλά θέλω να προσπαθήσω να γίνουμε αληθινό ζευγάρι. Τώρα, αν αυτό δεν σου φτάνει, πες το μου και θα φύγω. Από εδώ μέσα θα φύγεις μόνο αν ξαναγυρίσεις το Μάνο. Μόνο τότε. Τότε θα έχουμε τελειώσει εμείς οι δυο οριστικά. Δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Άρα προσπαθούμε μαζί. Πώς, ρε Εύα, πώς? Τι πρέπει να κάνω για να με αγαπήσεις? Το μόνο όπλο που έχω είναι να σου δείχνω τη δική μου αγάπη. Τι άλλο να κάνω? Μακάρι να είχα απάντηση. Αλλά δεν υπάρχουν συνταγές. Εσύ να κάνεις αυτό που νιώθεις. Και όταν συμβεί, θα το καταλάβουμε και οι δύο. Αυτό να το πάρω σαν νέο ξεκίνημα.